Συγγνώμη για την καθυστέρηση, τεχνική λόγη όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτή την απόψινή φιλική συνάντηση. Χίλια ευχαριστώ για την συμμετοχή αυτή, την πολύ μεγάλη συμμετοχή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Όπως ξέρετε, τα φιλανθρωπικά σωματεία και ιδιαίτερα το Σωματείο Φίλης της Αγάπης έχει έναν σκοπό ιερό. Σκοπός είναι να συνδράμει στους ανήμπορους ανθρώπους, σε όσους έχουν ανάγκη. Ωστόσο όμως, χρειάζεται να βγει στην κοινωνία οπωσδήποτε. Γιατί σωματείο και κοινωνία είναι αμφίροπες δυνάμεις. Δηλαδή, πρώτον, η κοινωνία στηρίζει το σωματείο με τις συνδρομές, με τις χορηγίες και με τη σειρά της, το σωματείο επιστρέφει αυτή την προσφορά, αυτή τη συνδρομή, μέσα από τις δυνατότητες που έχει και μέσα από τη δική της προσφορά στους ανθρώπους της κοινωνίας, σε αυτούς που, όπως προηγουμένως είπα, έχουν την ανάγκη μας. Επομένως, δεν μπορεί ένα σωματείο να είναι εκτός κοινωνίας. Και θα έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι ευαισθητοποιούνται ιδιαίτερα νέες κυρίες και νεαρές κυρίες στον τομέα αυτό. Θέλουμε χέρια, θέλουμε αγάπη, που απλόγερο να την παράσουμε σε κάθε άνθρωπο που μας τη ζητά. Θα έλεγα ότι ας θυμηθώ λίγο το δούνε και λαβήν των αρχαίων. Λοιπόν, βλέπουμε ένα μικρό βουλάκι, σαν το σπουργητάκι, ίσως και μικρότερο, να παίρνει από μια πηγή λίγο νεράκι και να το ρίχνει πάνω στη φωτιά. Του λένε τα μεγάλα ζώα, τι είναι αυτό που κάνεις και φύγε να σωθείς, θα κρύς. Και τι απαντάει εκείνο. Εγώ κάνω αυτό που με αναλογεί. Λοιπόν, για τον καθένα, ό,τι μας αναλογεί και ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πάλι και σας ευχαριστώ να περάσετε μια ωραία καλή. Με λίγο συγγνώμη, έχουμε κοντά μας εδώ, παραλήψη μου, την βουλευτή, την κυρία Καταλήνα Παπακώστα. Έχουμε την πρόεδρο του Φίλου Σμήφος, εγώ και στις κυρίες, τη γυναίκα του Δημάρχου, την γυναίκα. Όλες αυτές σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπωσδήποτε δεν μπορώ να παραλείψω. Ήταν πρόεδρος του. Κυρία Παπαστεργίου, η οποία πιστεύω να μην αφαιρθώ περισσότερο γιατί σας ευχαριστώ πάρα πολύ.